Δυσπιστία, το αντιλαμβάνεστε. Αντιλαμβάνομαι τη δυσπιστία πολλών πολιτών για το τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα και είναι λογικό σε μεγάλο βαθμό, καθώς μέχρι τώρα γνώρισαν κυβερνήσεις οι οποίες πολλές φορές τις κοροϊδεύαν, όχι πολλές φορές, συνεχώς κοροϊδεύαν ως προς το τι έλεγαν ότι θα κάνουν και το τι κάνουν την επόμενη μέρα. Ωστόσο, εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Θα κριθούμε την επόμενη μέρα για την αξιοπιστία μας, αλλά η αξιοπιστία μας κρίνεται, έχει κριθεί μέχρι σήμερα για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, είχαμε μια συγκεκριμένη αγωνιστικότητα, ήμασταν σε επαφή και σε αμφίδρομη σχέση με την κοινωνία και αυτό θεωρούμε ότι είναι το εχέγγυο και για την επόμενη μέρα. Δεν λέμε πολλά, δεν τάζουμε καθόλου, το ακριβώς ανάποδο. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, η επανεκκίνηση της οικονομίας, πολλά θέματα αποκατάστασης δικαιοσύνης και θεσμικές αλλαγές, καθώς και η επανάκτηση της εργασίας, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν, είναι απαραίτητα να γίνουν και με σύμμαχο την κοινωνία μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ίδιο και η σκληρή διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα απογοητεύσουμε κανέναν. Σας ευχαριστώ. Κ. Μιχάλης Λιάνης ακολουθεί. ΚΚΕ.